Αρκετό καιρό θα κάνει να ξεχάσει τη λαχτάρα που έρασε. Η κάτοικο του σπιτιού, στον ήμερο Ροδόπη, όταν επιχείρησε να απομακρύνει από την αυλή τη ένα σιδερένιο αντικείμενο που γυάλιζε. Έντρομη διαπίστωσε ότι δεν πρόκειται για απλό σίδερο, όπω νόμιζε, αλλά για οβίδα. Αμέσω σήμανε συναγερμό. Όχι άδικα, καθώ ούτε μία, ούτε δύο, αλλά 44 συνολικά βλήματα απομάκρυνε από την αυλή τη το ειδικό συνεργείο του στρατού. Η επιχείρηση απομάκρυνση, η οποία είχε διάρκεια δύο ημερών, ξεκίνησε χθε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία σήμερα. Παρόντες κατά τη διάρκεια των εργασιών ήταν αστυνομικέ δυνάμει, πλήρωμα τη πυροσβεστική υπηρεσία και του ΕΚΑΒΘΡΑΚΙΣ, χωρί ευτυχώ να χρειαστεί να συνδράμουν. Την Τρίτη απομακρύνθηκαν οι 19 πρώτε οβίδε και σήμερα οι υπόλοιπε 25. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για πολεμικό υλικό από τα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κατά πέρασα πιθανότητα είχαν δαφτεί εκεί στα χρόνια του Νομιφιλίου, όταν αντάρτικε ομάδε διέρχονταν την περιοχή αναζητώντας τρόφιμα, έμψυχο δυναμικό, αλλά και προκαλώντας δολιοφθορές στους αντιπάλους. Συνελήφθησαν την Τρίτη το βράδυ στη Νέα Καρβάλη Καβάλα από αστυνομικού ένα 55χρονο Τούρκο και μία 46χρονη, σε βάρο των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για νοθεία και παράβαση τη νομοθεσία περί εθνικού τελωνιακού κώδικα. Συγκεκριμένα σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο φορτηγό του αυτοκίνητο με βουλγάρικε πινακίδε, εντόπισαν μεταξύ άλλων 93.000 δισκεία, φιαλίδια και άλλα και λοιπά φάρμακα 85 διαφορετικών ειδών, τα οποία είναι ψευδεπίγραφα, καθώ δεν εντοπίστηκε κανένα στοιχείο που να τεκμηριώνει την προσέλευση. Την κατοχή αλλά και την αποθήκευση, καθώ και τον τρόπο διακίνηση του, όπω δελτία αποστολή, ιατρικέ συνταγέ και τιμολόγια. Επίση, βρέθηκαν 55 συσκευασίε που περιείχαν χίλια πουρά για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο ή ανάλογοι φόροι και δασμοί.